Μια σειρά έργων βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν δρομολογηθεί να ξεκινήσουν σύντομα στο Δήμο Κορινθίων. Για τα έργα μας ενημερώνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις γειτονίες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου, τόσο της Κορίνθου όσο και των δημοτικών διαμερισμάτων, τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη και καθημερινά εντατικοποιούνται με εντονότερους ρυθμούς. Μπορώ να ξεκινήσω να σας πω καταρχήν από τα μπαζώματα, το παραλιακό μέτωπο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Ποσειδονία. Αν θα δείτε ότι αρχίζουμε πλέον και παραδίδουμε και τον ηλεκτροφωτισμό. Μετά τον πεζόδρομο που ολοκληρώσαμε, βάλαμε πόδι στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλοι οι Κορίνθοι απολαμβάνουν τον περιπατό τους σε αυτόν τον περίφημο πεζόδρομο. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται με δαπάνες του Δήμου και πιστεύω σε μία εβδομάδα το πολύ θα έχουμε τελειώσει και με τον ηλεκτροφωτισμό. Στη συνέχεια έπεται η δενδροφύτευση του συγκεκριμένου χώρου, αλλά και η επέκταση των πεζοδρομίων της οδού Ποσειδονίας που θα ενιοποιηθούν με το παραλιακό μέτωπο μέχρι τα διοικητικά μας όρια στο παλιό ρητήν εργοστάσιο στον Ιστμό. Σε πλήρη εξέλιξη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και έχουν διαπιστώσει και όλοι οι Κορίνθοι, είναι και οι πεζόδρομοι στο εμπορικό κέντρο, η ανάπλασή του. Ήδη αυτές τις ημέρες σχεδόν ολοκληρώνεται, την άλλη εβδομάδα ολοκληρώνεται η οδός Κολοκοτρώνη αλλά και η Πιλαρινού. Οι πεζόδρομοι, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι πολύ ωραίοι, κατά γενική ομολογία και όχι η δική μας άποψη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους θα αποτελέσουν εφαλτήριο για όλους εμάς τους Κορίνθιους να δούμε ένα νέο μέτωπο μέσα στην πόλη, μέσα στο εμπορικό κέντρο της πόλης, που θα έχουν τη δυνατότητα και οι επισκέπτες να δουν μια άλλη όψη της Κορίνθου. Ένα ζητούμενο που ήταν για πολλές δεκαετίες από όλους τους Κορίνθιους γίνεται πλέον πραγματικότητα. Είμαστε περήφανοι όχι ως Δημοτική Αρχή, ως Κορίνθοι, διότι πράγματι αλλάζουμε την όψη μας ως πόλη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και μετά τις γιορτές που θα σταματήσουν γύρω στις 15 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου τα συνεργεία στο κέντρο της πόλης, όπως συμφωνήσαμε με τους εμπόρους και τον Εμπορικό Σύλλογο, μετά τις γιορτές θα ξεκινήσουν και το Οδό Εθνικής Αντίστασης και θα δούμε πράγματι μια ολοκληρωμένη περιοχή, ένα ολοκληρωμένο εμπορικό κέντρο, το οποίο θα είναι πρότυπο και για άλλες πόλεις. Μαζί με τις δεντροφυτεύσεις, με τις πλακοστρώσεις, με τον φωτισμό, με τα καθιστικά και με όλα ό,τι είναι απαραίτητα για να δημιουργήσουν πράγματι μια άλλη εικόνα στην περιοχή. Εδώ είναι και ένα ζητούμενο όμως και για τους εμπόρους, οι οποίοι θα πρέπει σιγά σιγά να βάλουν στο μυαλό τους, θα πρέπει να αλλάξουν και αυτοί πολλά πράγματα. Δεν αρκεί να φτιάξεις ωραίους πεζόδρομους σε ένα ωραίο εμπορικό κέντρο, αν δεν έχουν και τα καταστήματα αλλάξει και τις βιτρίνες τους, όσα τουλάχιστον είναι σε παλιές καταστάσεις, για να ελκύσουν τον κόσμο, τους επισκέπτες για την εμπορική κίνηση. Τα έργα επίσης τα οποία είναι σε εξέλιξη είναι το αποχετευτικό της Μπαθαρίστρας. Ήδη αυτές τις ημέρες σχεδόν κοντεύει να τελειώσει ο εργολάβος στην περιοχή της Καλυθέας για αποχέτευση λιμάτων και θα επεκταθεί μέσω της οδού Ιωνίας και στη Νεάπολη. Στη Νεάπολη επίσης είναι σε εντατικούς ρυθμούς και η αποχέτευση ομβρίων. Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής, την οποία και εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, είδαν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον Δημοτικής Αρχής, δεδομένου ότι είχαμε και πλημμύρες από τις βροχοπτώσεις, πλέον λύνεται και αυτό το πρόβλημα, είναι σε πλήρη εξέλιξη και το αποχετευτικό των ομβρίων στη Νεάπολη. Και ακολουθεί και εκεί η αποχέτευση των λιμάτων. Στην Αρχαία Κόρινθο ήδη είναι σε εξέλιξη το έργο της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, που είχαμε προβλήματα από τις πλημμύρες, ιδίως στην κάτω πλευρά της Αρχαίας Κορίνθου και ακολουθεί η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης του χωριού. Πάμε στα Ξαμήλια που έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το πνευματικό κέντρο των Ξαμηλίων, έργο προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου χρηματοδοτούμενο από το Θησέα. Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως σας είπα, ολοκληρώθηκαν τα μπετά, οι τυχοποιίες και αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται τα ηλεκτρολογικά και οι υδραυλικές με ταχύτατους ρυθμούς. Πράγματι μας έχει ενθουσιάσει ότι τη συγκεκριμένη εργολαβία ο ανάδοχος προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρώσει το έργο πολύ πριν την συμφωνηθήσα ημερομηνία. Παράλληλα, προχωρά το έργο αναπλάσεων 3 εκατομμυρίων προϋπολογισμός πεζοδρόμια στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα είδατε ότι η οδός Κολοκοτρώνης καύτηκε για πεζοδρόμια και όχι για πεζόδρομο και συγχρόνως αυτό που εννοούσαμε και προεκλογικά το περίφημο ράβε ξύλωνε ισχύει για μας.
δεδομένου ότι ήδη μπήκε η ΔΕΗ και υπογειοποιεί, αν νομίζω ότι τελείωσε κιόλας το έργο της, των εναέριων δικτύων. Και στη συνέχεια θα κάνουμε νέα σύγχρονα πεζοδρόμια με ηλεκτροφωτισμό. Η ίδια εργολαβία έχει συνέχεια στα Τσακώνικα. Είναι 6 κάθετοι δρόμοι από την οδό Πατρών μέχρι την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήδη είναι τα συνεργεία στην οδό Πριφτοπούλου κλπ. Και αυτά τα 6 κάθετα κομμάτια ελπίζουμε σε 3-4 μήνες να είναι έτοιμα.